Λοιπόν, και όταν του στείλανε του Χριστού μας, του στείλανε την 8η ημέρα, στείλανε κάτι, είπαν οι αρχιερείς, ελάτε εδώ, θα στείλουμε κάτι νεολαίους, έτσι. Πώς είναι αυτός ο Οικονομόπουλος, Οικονομόπουλο το λένε, αυτό το παιδί που είπε υπέρ του Χριστού μας. Λοιπόν, οι Γαλιλαίοι, οι αρχιερείς αυτοί λοιπόν στείλανε κάνα τέσσερα τέτοια ωραία παιδιά. Πώς ήταν, πώς είναι ο Οικονομόπουλος, τι όμορφος που είσαι ρε μανάρι μου, ευλογημένος να είσαι μανάρι μου. Χαρά στη γυναίκα που σ' αγκαλιάζει ρε μανάρι μου, να είσαι ευλογημένος. Σε ευχαριστούμε για αυτό που έκανες. Σε ευχαριστούμε και όλους τους κοσμικούς ανθρώπους που δεν τους γεμίσαμε το, που δεν σας γεμίσατε το μάτι, πάνω και από τους αρχιερείς φωνάξανε ότι πιστεύουν εις το αίμα του Κυρίου και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Σας ευχαριστούμε όλους εκ καρδίας, μας δυναμώσατε και σφραγίσατε το στόμα όλων αυτών, το απείλωτο στόμα όλων αυτών που είχαν βγει εναντίον της Θείας Κοινωνίας του Χριστού μας. Σας ευχαριστούμε παλικάρια μου, να ζείτε πολλά χρόνια ευλογημένοι με τις γυναίκες σας, με τα παιδιά, προσέξτε με τις γυναίκες σας, με τις γυναίκες σας, με τα παιδιά σας, ευλογημένοι να είσαστε. Όποιος μαρτύρησε και μαρτυρεί ακόμα, και να σας πω και κάτι άλλο, πάρτε θάρρος και φανερωθείτε όλοι, όλοι φανερωθείτε, βγείτε και πέστε για την εμπειρία που έχετε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Εμπειρία, η εμπειρία είναι πείραμα και η επιστήμη στηρίζεται στο πείραμα. Μας λένε επιστήμη και επιστήμη, επιστήμη σημαίνει επίσταμε καλός. Ποιος ξέρει καλός τον κορονοϊό, ποιος τον ξέρει? Ποιος ξέρει επιστήμον σωστά τον κορονοϊό? Αν τον ήξερες μάτια μου θα μας έλεγες τα ίδια από την αρχή. Ποιος τον ξέρει? Τίποτα δεν ξέρετε. Κολλάει από το εξωτερικό. Τσάρδα, κολλάει. Κολλάει. Άλλοι λένε όχι. Πού είναι οι μελέτες σας? Ο Κύριος εφύλαξε την εξωτερική οδό. Τη φύλαξε. Όχι για τη Θεία Κοινωνία, γιατί η Θεία Κοινωνία είναι θαύμα. Αλλά την καθεστερική οδό τη φύλαξε. Διότι υπάρχει κίνδυνος, αν μεταδιδόταν από την καθεστερική οδό, είδατε κάποιοι που κάνουν κάτι πίτσες στην Ιταλία και τρέχουν οι μίξες έτσι, τις κάνουν τις μίξες και στάζανε οι μίξες πάνω στις πίτσες, τότε θα είχαν κολλήσει εκατομμύρια άνθρωποι. Το φύλαξε ο Κύριος. Το σάλιο δεν το φύλαξε. Γιατί? Γιατί το σάλιο φεύγει από το στόμα του Παπαγγέλη, φωνάζει και κάνει ένα στον αέρα έτσι εδώ και πάει και κάθεται στη μύτη του παπά που είναι απέναντι και τον κολλάει. Μάλιστα. Συμφωνώ. Ιατρικά τα θέτω. Άμα ένας κάνει ένα γλωσσόφιλο στη γυναίκα του και έχει κορονοϊό, έτσι σας χρειάζεται. Αλλιώς δεν καταλαβαίνετε, άχρηστοι, και παλεμάτε την εκκλησία. Θα κολλήσει. Τότε απαγορεύστε τους άνδρες να φυλάνε τις γυναίκες, τις γυναίκες να φυλάνε τους άνδρες και από πάνω μέχρι κάτω. Αυτοί είσαστε. Υποκριτές, θα έλεγε ο Χριστός. Υποκριτές. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Απλώς έτσι για να πούμε την αλήθεια, γιατί σαν πολλοί μας το κάνατε. Και όπως είπε ο Άγιος Πυραιός, πολλά καλάμια έχετε καβαλήσει όλοι σας.